Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι πάλι έτσι που σας βρίσκω μαζεμένους. Με γεμάτη την αίθουσα, όπως και σε άλλες φορές. Ευχαριστώ να σας πω την αλήθεια πάντα με χαρά. Και θα ήθελα να πείτε ότι έρχεται για πρώτη φορά. Άρα είστε αρκετοί όσοι έρχεστε για πρώτη φορά. Για εδώ, για πρώτη φορά. Πολύ ωραία. Και τις άλλες φορές θα θέλουμε. Λοιπόν. Καλό είναι. Λοιπόν, έδωσα ένα γενικό τίτλο σήμερα, τον οποίο διαβάσατε και γνωρίσατε και ακούσατε, είναι η κλινική του άγχους. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό που λέμε άγχος, έτσι είναι κάτι πολύ πολύ διαδεδομένο στις μέρες μας, που ακούμε πάρα πολύ. Όλοι μιλούν για άγχος και ειδικά κάτι που το συναντάμε πάρα πολύ και στη κλινική πράξη και πρακτική, ακούτε πάρα πολύ για αυτό που ονομάζουμε κρίσης πανικού. Κρίσης πανικού και κρίσης πανικού, το οποίο είναι, αν θέλετε, πολύ της μόδας. Πάρα πολύ της μόδας. Φυσικά, στην ψυχανάλυση δεν μιλάμε για κρίσης πανικού, αλλά μιλάμε πάντοτε για άγχος. Ο όρος, να τα ξεκαθαρίζουμε σιγά σιγά αυτά τα πράγματα, ο όρος κρίση πανικού δεν είναι ένας ψυχαναλυτικός όρος, είναι ένας ψυχιατρικός όρος. Και όπως είχα την ευκαιρία να πω και σε άλλη ευκαιρία εδώ, η ψυχανάλυση δεν είναι ψυχιατρική. Έχει τελείως άλλη πρόσληψη, να ξεκινήσω έτσι με βασικά πραγματάκια, τελείως άλλη πρόσληψη για το τι είναι το υποκείμενο και είναι σχέση με το σώμα του. Και φυσικά, αυτό που λέμε κρίσης άγχους, καταρχήν και όχι πανικού όπως θα το συναντήσετε όσοι ανοίξετε την σελίδα ψυχιατρικής, κυρίως το DSM-4 και 5 που υπάρχει μέσα, είναι διότι αυτό που ενδιαφέρει την κλινική πράξη και πρακτική δεν είναι μόνο η φαινομενολογία του άγχους, αλλά ξεκινάμε πάντα από μια φαινομενολογία του άγχους, η οποία έχει σημασία, αλλά το πώς είναι τοποθετημένο το υποκείμενο εκεί, ώστε να διότι συμβαίνει αυτό που λέμε αγχώδης κατάσταση ή άγχος. Καταρχήν, το άγχος δεν είναι το στρες. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Άλλο το άγχος, άλλο το στρες. Μπορεί βεβαίως, πολλές φορές πίσω από αυτό που λέγεται στρες ή εργασιακό στρες, έχετε ακούσει και τέτοιους όρους να κυκλοφορούν, ή εργασιακό στρες, να υπάρχει κάτι το οποίο αφορά το υποκείμενο. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές, πολλοί άνθρωποι ξεκινούν, αν θέλετε, είτε μία ανάλυση, είτε να απευθυνθούν κάπου, βάλτε ό,τι θέλετε καταρχήν εκεί, μέσα από έντονη πίεση, που τη λένε στρες, την οποία αισθάνονται στη δουλειά τους. Δεν τα βγάζουν πέρα με τους συναδέλφους τους πολλές φορές, δεν τα βγάζουν πέρα με τα παιδικά τους, δεν τα βγάζουν πέρα με τους προϊσταμένους τους, δεν τα βγάζουν πέρα με τους προϊσταμένους τους. Στο βαθμό που μεταμορφώνεται κάτι σαν σύμπτωμα, γιατί δεν είναι ακριβώς αυτό το σύμπτωμα. Το άγχος λοιπόν καταρχήν δεν είναι το στρες. Δεν είναι δηλαδή αυτό που πολλές φορές νιώθουμε ως μία πίεση απλή, η οποία πολλές φορές μας φέρνει σε δύσκολη θέση να τα βγάλουμε πέρα με τα πράγματα. Το στρες, το χρησιμοποιώ έτσι, το έχετε ακούσει καταρχήν, μπορεί όμως να είναι μέρος αυτού του άγχους. Δεν είναι όμως το άγχος. Επίσης, ένας άλλος όρος τον οποίο έτσι μπορεί να έχετε ακούσει, αγχώδης νευρικότητα.
Η αγχώδης νευρικότητα είναι επίσης ένας ψυχιατρικός όρος, ο οποίος πάλι η αγχώδης διαταραχή, ο οποίος πάλι δεν έχει να κάνει με αυτό που στον ψυχανάλυση με ένα άγχος. Προσοχή, όταν λέω δεν έχει να κάνει, δεν είναι μόνο στο επίπεδο μια φαινομενολογία των συμπτωμάτων το οποίο το συμβαίνει, αλλά στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιο συγκαταλέγεται σε μια κατηγορία, αν θέλετε, νοσηρότητας. Έτσι. Οι άνθρωποι δεν είναι διαφορετημένοι όπως περιγράφονται στα ψυχιατρικά εγχειρίδια σε κατηγορίες. Το αντίθετο. Όλα όσα ακούτε στις ψυχιατρικού τύπου κατηγοριοποιήσεις είναι μόνο κατηγοριοποιήσεις οι οποίες ικανοποιούν κάποια κριτήρια περιγραφής τα οποία στην ψυχαναλυτική κλινική και στην ψυχαναλυτική διάγνωση είναι τελείως διαφορετικά. Έτσι. Αυτά τα λέω λίγο σε μια εισαγωγή γιατί κυρίως, αν θέλετε, αυτά που ακούτε από τα μίντια, αυτά που ενδεχομένως ακούτε από εκπομπές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο, κυρίως είναι πράγματα τα οποία θα τα ακούτε είτε από ψυχιάτρους ή κάποιου τύπου ψυχολόγους. Ψυχολόγους οι οποίοι να πούμε, είναι κατά κύριο λόγο τοποθετημένοι από αυτό που ονομάζεται θεραπείες γνωσιοσυμπεριφοριστικές ή συστημικές. Αυτό το πράγμα δεν έχει καμία σχέση με την ανάλυση. Και επίσης, ξεκαθαρίζουμε λίγο το πεδίο, οι άνθρωποι αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι κατά κύριο λόγο, τώρα θέλω να το συζητήσουμε, κυρίως είναι αυτοί που υπόσχονται τη θεραπεία από το άγχος, με συμπεριφοριστικού τύπου ή νοσιακού τύπου μεθοδολογία, με συγκεκριμένου τύπου συνεδρίες, με συγκεκριμένου αριθμού συνεδρίες, υποσχόμενοι ότι θα απαλλαγείτε από το άγχος και ότι από εκεί και πέρα θα ζήσετε ευτυχισμένοι. Ή αν θέλετε ότι θα γίνετε πολύ λειτουργικοί. Λοιπόν, όσο περίεργο και να σας φαίνεται, στην ψυχανάλυση δεν μας ενδιαφέρει ούτε να εξαλείψουμε το άγχος, ούτε να γίνετε λειτουργικοί με την αρχή. Δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Όταν λοιπόν, αλλά για να το κάνουμε κάτι άλλο, το οποίο είναι μια ανοιχτή συζήτηση, όχι για να μείνει κανείς αυτό, αλλά να μείνει κάτι άλλο. Αυτό που λέμε το άγχος, καταρχήν, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα από έναν άλλο δρόμο, δεν είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, ανάγεται μόνο σε αυτό το έντονο συνέστημα δυσφορίας, δυσαρέσκειας ή, αν θέλετε, πίεσης το οποίο το συνοδεύει. Αυτό που λέμε καταρχήν το άγχος είναι μέρος, αν θέλετε, της συγκρότησης του ίδιου του υποκειμένου. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο λαμβάνει χώρα στις στιγμές συγκρότησης αυτού που ονομάζουμε το ομιλούμενο υποκείμενο. Λοιπόν, τι σημαίνει λοιπόν με αυτό το άγχος, το οποίο είναι τόσο συγκροτησιακό, πώς αναδύεται κάποιες στιγμές, γιατί άλλες φορές αναδύεται και άλλες φορές δεν αναδύεται και γιατί μαζί τέλος πάντων αυτό το δρόμο βγαίνουμε όλα σας λέω εδώ, μέσα από την κοινωνική πράξη όπως τέλος πάντων που διαγραζόμαστε μέσα από τη διδασκαλία του Φρόιντ και του Φρόιντ.
Αν θέλετε, το άγχος είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί στη σχέση αιτίας αποτελέσματος, όπως την ονομάζουμε. Μην πάμε πολύ μακριά. Ας πάρουμε αυτό που λένε οι ίδιοι άνθρωποι. Έχω άγχος και δεν ξέρω γιατί έχω άγχος. Πήγα στο τάδε μέρος, ήμουν καλά στο σπίτι μου, πήγα στο τάδε μέρος να συναντήσω τους φίλους μου, να διασκεδάσω ή οτιδήποτε άλλο. Και ξαφνικά με πιάνει μια κρίση άγχος. Από το να μην μπορώ να αναπνεύσω, από το μπορεί να έχω χτυποκάρδια, πολλά πράγματα. Και το κοκκίνο δεν ξέρει και δεν καταλαβαίνει. Πολλές φορές ακούμε τους ανθρώπους να λένε ένιωσα αγχωμένος και δεν καταλαβαίνω γιατί. Μα δεν βρέθηκα μπροστά σε κάτι. Μα δεν έγινε κάτι που με πιέσει. Κι όμως εγώ παρόλα αυτά αισθάνομαι άγχος. Για κάτι. Κάτι έρχεται, το καταπλύζει, καταπλύζει το ίδιο το σώμα χωρίς να ξέρει γιατί. Συνεπώς το άγχος δεν είναι κάτι, προσοχή, εδώ διαχωρίζω το άγχος από τη φοβία. Διαχωρίζουμε το άγχος από τη φοβία. Θα σας πω γιατί. Αν θέλετε, το άγχος προηγείται της φοβίας. Όταν ακούτε, ας πούμε, για παράδειγμα, τη λέξη αγοραφοβία, το λέει και η ίδια λέξη, έτσι, τη στιγμή δηλαδή που κάποιοι άνθρωποι καταλαμβάνονται από ένα συνέστημα φόβου, όταν βρίσκονται σε αυτό που λέμε την αγορά, καταλαβαίνετε το λέμε. Δεν είναι την αρχαιολογική είναι την αγορά, έτσι. Μέσα σε κόσμο, ή ακόμα αν θέλετε και την αγορά, όπως το λέω και καμιά φορά, όπως λέμε, να πας στην αγορά να κάνεις ψώνια. Αλλά και στην αγορά που έχει να κάνει με ένα κομμάτι, αν θέλετε, όπου θα κληθεί το υποκείμενο να έρθει σε μια διαλεκτική με τον άλλο. Κάθε φορά. Που σημαίνει αυτό. Ήδη το λέμε αγοραφοβία. Ήδη εκεί μιλάμε για φόβο. Θα λέγαμε λοιπόν, καταρχήν, ξεχωρίζουμε σε αυτό το σημείο, ότι το άγχος είναι ο φόβος του φόβου. Δεν είναι και καθόλου τυχαίο, πολλές φορές, που πολλοί άνθρωποι λένε το εξής. Φοβάμαι να πάω εκεί, γιατί φοβάμαι να μην πιάσει κρίση άγχος. Καταλαβαίνετε, το έχετε ακούσει αυτό. Δεν πάω εκεί, δηλαδή επιφεύγουν, αν θέλετε, στον ίδιο του τον εαυτό μία αναστολή. Δεν θα πάω εκεί γιατί φοβάμαι μην με ξαναπιάσει. Βεβαίως, στο εύλογο ερώτημα, γιατί τι σκέφτεται κανείς ότι δεν με ξαναπιάσει, δεν υπάρχει απάντηση. Υπάρχει απάντηση. Δηλαδή, αν ρωτήσει κάποιον εκείνη την ώρα, τι σας κάνει να γνωρίζετε, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα σας ξαναπιάσει αυτό το πράγμα, δεν θα ακούσετε κάτι και πολύ έλογο. Φοβάμαι μην με ξαναπιάσει. Αυτό θα ακούσεις. Συνεπώς... Δεν θα το πούμε για να τα κλείσετε τα κινητά. Αυτονόητο. Αν μπορείτε για λίγο διάστημα να βάλετε και στο αφόρι μου, θα Συνεπώς, το άγχος δεν είναι κάτι, αν θέλετε, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι απαντά σε μία σχέση αιτίας αποτελέσματος ή που δεν πιέσαι άγχος γι' αυτό, αλλά είναι περισσότερο μία απάντηση. Το άγχος λοιπόν είναι περισσότερο μία απάντηση. Μία απάντηση του υποκειμένου μπρος σε ένα κίνδυνο. Τώρα, ποιος είναι αυτός ο κίνδυνος? Ποιος είναι αυτός ο κίνδυνος? Δεν θέλω άλλο σχόλιο.
πραγματικά. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο κίνδυνος, τι είναι το υποκείμενο διόριος κίνδυνο και τι προσλαμβάνει ως κίνδυνο, δεν το ξέρει ακόμα και το ίδιο. Γιατί? Γιατί αυτός ο κίνδυνος είναι βασικά αόρατος. Προσοχή, δεν είπα ότι δεν υπάρχει. Είπα ότι είναι αόρατος. Δηλαδή, υπάρχει κάτι που το υποκείμενο είτε μέσω οπτικού πεδίου. Πολλές φορές βλέπουμε κάτι και λέμε φοβάμαι αυτό. Ή μου δημιουργεί άγχος αυτό ή οτιδήποτε άλλο. Προσπαθούμε να το προσδιορίσουμε ακόμα και στο επίπεδο μιας γλωσσικής παράστασης ή μιας εικόνας. Όμως ο κίνδυνος μπρος στον οποίο το υποκείμενο νιώθει άγχος είναι αόρατος. Και τα αναλαμβάνω αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Εξάλλου. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ίσως αυτό να σας φανεί κάπως που θα σας πω. Προκαλούμε τον κόσμο. Τι σημαίνει προκαλούμε τον κόσμο. Δηλαδή, όπως λέμε, σε όλη την πληθυντή γραμμή της ενάντησης, το υποκείμενο είναι υπεύθυνο για αυτό που συμβαίνει. Το ίδιο είναι υπεύθυνο και γι' αυτό το οποίο γίνεται παραγωγός του άγχους ή του φόβου του, από όποια ιστορία δεν έχετε. Από τη στιγμή που κάτι το επαναλαμβάνουμε, έχουμε ευθύνη γι' αυτό. Να φέρω ένα απλό παράδειγμα. Θα τα γυρίσω και στα παράδειγμα. Πολύ συνοπτικά και αρκετά περιγραφικά, γιατί δεν θέλω να δώσω λεπτομέρειε. Πότε ο Φρόιντ και σε πρώτο χρόνο συλλαμβάνει αυτή τη διάσταση τη ευθύνη που υποκειμένου μέσα σε αυτό το σημαίνει. Όχι επειδή δεν είχε αναγνωρίσει και πριν, αλλά που την κάνει πιο πρόσδεκτη, πιο έγκριτη και πιο ξεκάθαρη. Φεύγει κάποιο και πηγαίνει στον πόλεμο. Δεν είναι τυχαίο παράδειγμα ότι ασχολείται με αυτά τα πράγματα ο Φρόιντ μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν χρειάζεται να σας πω λίγο ιστορικά που αναφέρει τον αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι ζουν τις συνθήκες του πολέμου που ζουν, σκάνε δίπλα τους σωβίδες, γλιτώνουν τελευταία στιγμή περισσότερο ή λιγότερο, όμως παρόλα αυτά κάνουν εφιάλτες ότι τους συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Και για να μην μείνω εκεί μόνο. Σε άλλες περιπτώσεις, που κάποιος έχει ένα ατύχημα ή οτιδήποτε άλλο. Τι είναι αυτό που τον κάνει να επαναλαμβάνει μία δυσάρεστη κατάσταση. Εδώ ακούμε σε τυπικό επίπεδο ότι οι άνθρωποι δένουν κυρίως ή κινούνται προς αυτό που τους είναι ευχάριστο, έτσι δεν να πούμε, συντρέχουσα καθημερινή γλώσσα. Και κυρίως οι άνθρωποι έχουν υποτίθεται κάποια αντανακλαστικά να αποφεύγουν τα δυσάρεστα πράγματα. Έτσι δεν είναι, αυτό δεν ακούμε. Ωραία. Τι είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο να επαναλαμβάνει δυσάρεστα πράγματα. Αυτό δεν είναι δυσάρεστα. Αυτό δεν είναι υπόλοιπο. Αυτό και μόνο από μόνο του μας δίνει το στίγμα ότι υπάρχει κάτι από το ίδιο το υποκείμενο το οποίο βάζει το ίδιο τον εαυτό του μπρος σε αυτή την κατάσταση του αόρατου κινδύνου. Και πολλές φορές, ίσως να βρω το χρόνο να σας πω ένα παραδειγματάκι, χτίζεται και μία ολόκληρη στρατηγική από το υποκείμενο για να νιώσει άγχος.
Αλλά μια και μου δίνεται η ευκαιρία εδώ, ας το πούμε. Ας πάρουμε το στρατήγημα της εσωτερικής γυναίκας. Ας πούμε και το στρατήγημα των όλων γυναικών. Ποιο είναι το στρατήγημα της επιθυμίας τους? Είναι πολύ μακρινό. Στην αρχή, γιατί θα πρέπει να ξέρετε βέβαια πάρα πολύ καλά, ότι είναι οι γυναίκες που πηγαίνουν τους άντρες και όχι το αντίθετο. Τι κάνει? Στην αρχή, σαγηνεύει τον άντρα τον οποίο επιθυμεί. Πλασάρεται ως το αντικείμενο της επιθυμίας. Σε δεύτερο χρόνο, τον κάνει να εξαρτηθεί από εκείνη. Πώς το κάνει? Γιατί πολλές γυναίκες δεν μαρτύρονται και λένε: μα είμαι πολύ γυναίκα, ήταν πολύ γενναιόδορη, πολύ φροντιστική, του παρήκα τα πάντα, όλα αυτά. Ένα στοιχείο ανάμεσα στο μυθικό και στο γυναικείο, το λέω λίγο περιγραφικά τώρα. Και μόλις ο άλλος αρχίζει και πέφτει σε αυτή την παγίδα και αρχίζει και εξαρτάται από αυτό, μέσα σε αυτό το δίκτυο της ευκαιρίας, εκεί συμβαίνουν δύο πράγματα. Η γυναίκα αρχίζει και πόνει. Και αφού αρχίζει και αγχώνεται, ενώ πρώτα έχει ρίξει το δίκτυο της, απέναντι στην επιθυμία του άλλου, οι άντρες εκεί την πατάνε, γιατί αυτό νομίζουν ότι γίνεται επίτηδες, αλλά δεν γίνεται επίτηδες. Γίνεται με έναν τρόπο πολύ συγκεκριμένο. Δεν γίνεται επίτηδες. Αυτό που σας λέω στρατήγημα, δεν είναι κάτι επίτηδες. Έτσι. Και αφού λοιπόν συμβεί ό,τι συμβεί εκεί πέρα, κάποια στιγμή αρχίζει και μετατρέπεται η επιθυμία, προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα να ξεβουκώσει, να τρέπεται λιγάκι αυτή την έφραση, να ξεμπουκώσει το άγχος. Και πώς αρχίζει και ξεμπουκώνει το άγχος? Μετατρέπει τον άντρα σε πατέρα. Αλλά από τη στιγμή που μετατρέπει τον άντρα σε πατέρα, χάνει και η σεξουαλική της επιθυμία. Και μετά είναι τα γνωστά μπερδέματα που ακούμε, μα με αγαπούσε, τον αγαπούσα, και τι συνέβη εδώ, και ο μεγάλος έρωτας, πώς πήγε, που χάθηκε, όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, από την πλευρά του άντρα παίζει αλλιώς η επιθυμία. Λοιπόν. Άρα, έτσι με ένα πολύ ενδεικτικό και συνοπτικό τρόπο, σας δείχνω πώς το άγχος είναι μέρος της στρατηγικής της επιθυμίας. Πάμε να δούμε τώρα. Τι συμβαίνει αυτό που λέμε το άγχος. Γιατί σας είπα ότι είναι και συγκροτησιακό του ίδιου υποκειμένου. Δηλαδή μετέχει στη συγκρότησή μας ως ομιλούντα. Ομιλούντα της ενότητας. Υπάρχει λοιπόν κάτι που πολλές φορές εδώ μπερδεύουμε. Και αυτή, αν θέλετε, και είναι μια διαφοροποίηση που έρχεται πιο πολύ μέσα από την κοινή του λαού. Ποιο είναι αυτό? Πιστεύουμε, εξού να έχετε, εξού ίσως και να έχετε ακούσει και τον όρο άγχος αποχωρισμού. Υποτίθεται ότι το άγχος έρχεται σε μια στιγμή που αποχωριζόμαστε κάτι. Που χάνουμε κάτι. Που έρχεται η απώλεια ενός πράγματος, και αυτό το λέμε πολλές φορές άγχος αποχωρισμού. Νομίζω ότι πολλοί κόσμοι ίσως να το έχει βιώσει έτσι, προς την απώλεια ενός έτσι αγαπημένου προσώπου, μιας ερωτικής σχέσης, πολλές φορές και αντικειμένων γύρω μας, ειδικών αντικειμένων έτσι. Πολλές φορές μιλάμε για ένα άγχος αποχωρισμού. Λέμε ότι κοίταξε, εμείς το άγχος ήρθε γιατί έχασα κάτι. Έλατε όμως που σημαίνει το ακριβώς αντίθετο από αυτό.
άνθρωπος δεν λύνει κάτι. Εξού και το πολύ έντονο συνέστημα, το άγχος, το οποίο καταβάλει ολόκληρο το σώμα, μην ξεχνάτε ποτέ. Όταν μιλάμε για άγχος στα σοβαρά, μιλάμε για κάτι το οποίο έχει επίπτωση στο σώμα και το πνεύμα. Θα μιλάμε για άγχος, έτσι. Από πού ξεκινάει αυτό? Από το γεγονός ότι για να λειτουργήσει η επιθυμία, σε αυτό που λέμε το αμυλώνικο κείμενο, το αμυλώνικο κείμενο, θα πρέπει να λείπει κάτι. Συνεχώς, εδώ υπάρχει μια πρότυπη σύνδεση, εδώ είναι και θα βρείτε στη συνέχεια. Το αντικείμενο, αν θέλετε, το άγχος, είναι το χαμένο αντικείμενο. Το πρωταρχικά χαμένο αντικείμενο. Ένα αντικείμενο που επί της ουσίας δεν είχαμε ποτέ. Το οποίο το αναζητούμε μέσω της φαντασίωσης πάνω. Αν θέλετε, το άγχος γιατί λέμε το χαμένο αντικείμενο, το οποίο χαμένο αντικείμενο και αυτό άγχο, της ουσίας, ούτε γίνεται όσο ξέρετε. Κάτι το οποίο λοιπόν είναι συγκροτησιακά από πολύ πολύ νωρίς και το οποίο αν δεν υπάρξει συμβολοποίηση οδηγεί σε αυτή την κατάσταση άγχους και πίεσης πάνω στο σώμα. Ήθελα να πω με αυτό ότι το χαμένο αντικείμενο μην το φαντάζεστε ότι είναι χαμένο, έχει μόνο αρνητικό πρόσημο. Μπορεί να υπερεπενδυθεί. Αυτό το χαμένο όρο μπορεί να υπερεπενδυθεί. Δηλαδή, το άγχος εμφανίζεται όταν υπάρχει κάτι της τάξης του πάρα πολύ. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι το πρόβλημα με το άγχος δεν είναι η απώλεια του αντικειμένου, αλλά το πάρα πολύ που υπάρχει μέσα στην επένδυση της επιθυμίας από τη φαντασίωση. Επομένως, όταν κάτι για το οποίο νιώθουμε άγχος εμφανίζεται, είναι κάτι που από πίσω είναι υπερβολικά επενδυμένο. Ή αν θέλετε, αυτό που δεν επιτρέπει το στήριγμα της επιθυμίας στην έλλειψη. Δηλαδή, το άγχος εμφανίζεται εκεί που λείπει η έλλειψη. Η έλλειψη, η καταστατική επιτροπημένη πάνω στην οποία συγκροτείται το επιθυμί του, εάν αυτή η έλλειψη, η συγκροτησιακή, η καταστατική, η οποία το διαμορφώνει και το εξαρτοποιεί, έρθει και βουλώσει με κάποιο τρόπο, τότε εμφανίζεται το άγχος. Τότε έχετε το πάρα πολύ, λέτε. Δηλαδή, να το πούμε λίγο διαφορετικά, να το πούμε λίγο με μια εικόνα, ότι το άγχος είναι ανάλογο της επένδυσης του υποκειμένου για κάτι. Επομένως, εκεί που ακούμε ότι κάτι χάνεται, η απώλεια ενός αντικειμένου, η απώλεια κάποιου πράγματος, δεν πρόκειται για την απώλεια ενός οποιοδήποτε αντικειμένου, αλλά πρόκειται για την απώλεια ενός αντικειμένου το οποίο ήταν υπερεπενδυμένο πάρα πολύ. Υπάρχει βέβαια, το περίπτωσ, κάτι να μην είναι καθόλου επενδυμένο, και πάλι να μας μιλήσει άγχος, είναι από την πλευρά του μείον. Αλλά ας μείνουμε λιγάκι
σε αυτό το σημείο που είπα κάτι στο επίπεδο του πάρα πολύ. Τι είναι αυτό το πάρα πολύ? Αυτό το πάρα πολύ έχει να κάνει με αυτό που ονομάζουμε την απόλαυση του υποκειμένου. Και όπως έχω πει και άλλη στιγμή, η απόλαυση του υποκειμένου δεν είναι η απόλαυση όπως και η αγαπημένη συμπεριφορά μας. Στην ανάγκη η απόλαυση είναι μια έννοια η οποία είναι αρνητική. Είναι αρνητική έννοια. Ο στόχος μιας ανάλυσης είναι να μειώσουμε την απόλαυση και να δώσουμε περισσότερο χώρο στην επιθυμία. Συνεπώς, πότε συναντάμε αυτό το στοιχείο ακριβώς του άγχους αναφορικά με την απόλαυση? Σε ένα συγκεκριμένο σημείο όπου το υποκείμενο τίθεται μπρος σε ένα ερώτημα. Τι θέλει ο άλλος από μένα? Τι σημαίνει αυτό το τι θέλει ο άλλος από μένα? Σημαίνει τι θέλει από μένα ως το αντικείμενο που είμαι. Το αντικείμενο αυτό είναι το αντικείμενο α. Αυτό λοιπόν το τι είναι, τι είμαι για τον άλλο και το τι θέλει ο άλλος από μένα είναι ακριβώς το σημείο όπου δεν ξέρω τι αθέση κατέχω ως αντικείμενο της επιθυμίας του άλλου. Μέχρι το πιο ενδόμηχο της επιθυμίας μου και αυτού που είμαι ως σώμα. Τότε συναντάμε πραγματικά τον άγχος. Γιατί το άγχος που βλέπετε να πάει πραγματικά πάνω στο σώμα και για όλα τα εφέρετα πάνω στο σώμα. Για να το δείξω λιγάκι αυτό, θα χρησιμοποιήσω ένα μικρό παράδειγμα το οποίο συναντάμε στο 10ο σεμινάριο του Λακάν για το άγχος. Και ο Λακάν χρησιμοποιεί έτσι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα όπου χρειαστεί θα σας δίνω και εξηγήσεις για να καταλάβετε αυτό. Όπου υπάρχει κάποιος ο οποίος φοράει μία μάσκα στο πρόσωπό του, φοράει μία μάσκα και απέναντι του τι έχει? Απέναντι του έχει αυτό που ονομάζουμε, έχετε ακούσει αυτό που λέμε το αλογάκι της Παναγίτσας? Ξέρετε τι είναι? Βεβαίως είναι λίγο. Λοιπόν, το χαρακτηριστικό αυτού του εντόμου θα βρει και ουσιαστικά στέκεται σε στάση προσευχής. Στέκεται σε στάση προσευχής. Θα σας εξηγήσω και κάποιες άλλες λεπτομέρειες. Το χαρακτηριστικό αυτού του εντόμου ποιο είναι? Ότι κατά τη διάρκεια της συνουσίας του αυτού ασυνικού με το θεϊκό, κάποια στιγμή το θηλυκό, είτε κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά τη συνεργασία, κόβει το κεφάλι του αρσενικού πρώτα και μετά το καταφορτίζει. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν εδώ το εξής χαρακτηριστικό. Προσέξτε, γιατί αυτό είναι το ένα κομμάτι που πρέπει να συγκρατήσετε. Το δεύτερο σημείο το οποίο πρέπει να συγκρατήσετε είναι το εξής. Ότι τα έντομα αυτά, όπως είναι στο λόγο της Παναγίτσας και σε άλλα, νομίζω και στην ίδια Παναγίτσα. Αλλά ας μείνουμε εκεί. Εκεί, αν προσέξετε, το μάτι του, καταρχήν μπορεί να κάνει μια κίνηση, νομίζω, 160 μοίρες ακολουθώντας το βλέμμα το λαιμό. Είναι μια απίστευτη κίνηση. Σε παρακολουθεί κάθε κίνηση αυτό που έχει απέναντί του. Είναι λίγο τρομακτικό, το ξέρω. Είναι λίγο θέλει. Αλλά εκεί είναι. Εκεί λοιπόν τι συμβαίνει? Σε αντίθεση με το πώς λειτουργεί το δικό μας κομμάτι το ανθρώπινο,
Το δικό μας κομμάτι το ανθρώπινο κόσμο, για να σας το δώσω να το καταλάβετε. Λειτουργεί σαν καθρέφτης. Δηλαδή, αν προσέξετε στην κόρη του ματιού του καθενός, το κοιτάξετε προσεκτικά, θα δείτε εσωτερικά να αντικατοπτρίζεται το είδωλο του άλλου. Αν το προσέξετε. Αν το δείτε προσεκτικά, ότι αυτός που κοιτάει απέναντί σας, φαίνεται μέσα στην κόρη σας. Το ματιό σας, αυτό το λεπτό σημείο που είναι σαν καθετσούλα, φαίνεται. Τι γίνεται όμως. Στην περίπτωση του εντόμου αυτού, όπως είναι και της μύγας στο μάτι, δεν έχει ένα μάτι ανθρώπινο. Αλλά είναι σαν πολύ πολύ μικρή ψηλή κρίσταλη, κολλημένη ο ένας δίπλα στον άλλον. Εκεί δηλαδή δεν έχεις τη δυνατότητα να δεις μέσα στο μάτι του άλλου τι αντανακλάτη. Συνεπώς, για να γυρίσουμε στο παράδειγμα, το δεν ξέρω ποιο αντικείμενο είναι για τον άλλον, μπορείτε να το καταλάβετε λοιπόν μέσα από αυτό ακριβώς το σημείο. Δηλαδή, εκείνο το σημείο ακριβώς που το υποκείμενο δεν μπορεί να συλλάβει το πώς τον βλέπει ο άλλος. Με δύο λόγια, αυτός που στέκεται με τη μάσκα εκεί απέναντι δεν ξέρει εάν το έντομο αυτό θα τον πάρει για άντρα ή για γυναίκα. Η μάσκα είναι γιατί δεν, αυτό που σας έλεγα, γιατί δεν ξέρει ακριβώς το πιο αντικείμενο για τον άλλον. Και έχει και το δικό του αόρατο σημείο, το οποίο δεν αντανακλάται μέσα στον άλλον. Εκεί λοιπόν, αυτό το τι θέλει ο άλλος από μένα, τι είναι για τον άλλον, είναι ακριβώς το σημείο όπου. Γι' αυτό σας λέω ότι το υποκείμενο έχει θέμα. Όπου χτίζεται μια φαντασίωση για το τι επιθυμεί αυτός που έχω απέναντί μου, προσοχή όμως. Όχι μια οποιαδήποτε επιθυμία, και να μην είναι άγχος πάντα, έτσι. Είναι μια οποιαδήποτε επιθυμία. Το επιφυλάσσεται η εικόνα μιας επιθυμίας, η οποία όμως δεν είναι άσχετη, μόνο είναι άσχετη, είναι άμεσα συνδεδεμένη, με την απόλαυση του ίδιου του υποκειμένου, το οποίο επιφυλάσσει με την επιθυμία του άλλου. Δηλαδή, αυτό το τι επιθυμεί ο άλλος από μένα, τι θέλει από μένα, αυτό το τι θέλει από μένα, δεν είναι άσχετο με την απόλαυση αυτού που θέτει το ερώτημα. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Δεν είναι ένα ξεκομμένο ερώτημα. Δεν είναι κομμένο το ερώτημα από αυτό που είναι. Επομένως, αυτό που επιφυλάσσει ως επιθυμία για του άλλου, και το τι θέλει ο άλλος από μένα, πάμε προς το οποίο χτίζει τη φαντασίωσή του, είναι άμεσα συνυφασμένο με το ποια είναι η δική του απόλαυση. Ως αντικείμενο της επιθυμίας του άλλου. Και εκεί ακριβώς, χτίζεται, αν θέλετε, το στοιχείο αυτή του πολύ, της υπερεπένδυσης, που φτάνει μέχρι το πιο ενδόμικο και το κειμένο. Αυτό όμως, έτσι όπως το περιγράφω τώρα, είναι δεύτερη στιγμή. Και μπορεί να αναδύεται. Γιατί όταν μιλάμε για χαμένο αντικείμενο, πρέπει να πάμε ένα βήμα πίσω. Καταρχήν. Στο επίπεδο ενός λογικού χρόνου, ποιο είναι αυτό το ένα βήμα πίσω. Είναι το σημείο εκείνο που την υποσυγκρότηση του υποκείμενου βγάζει την πρώτη που κρατεί προς τον άλλον. Σε αυτή την κατάσταση της αποδυσίας, της μη δυνατότητας, της μη ικανότητας, μόνο το υποκείμενο να αναλάβει τον εαυτό του, το λέω λίγο περιγραφικά έτσι, μιλάμε για τα πολύ πρώτα χρόνια της ζωής, βγάζει μια τραπή.
αυτή η επαφή να κατευθύνει σε έναν άλλο. Αυτή του η κραυγή στη συνέχεια θα ονοματιστεί μέσα από το αίτημα του άλλου. Το για ποιο λόγο βγάζει αυτή την κραυγή. Τη στιγμή όμως που γίνεται αυτό, τη στιγμή που γίνεται αυτό, όμως, γίνεται αυτή η πρώτη κραυγή, το λέμε λογικά τώρα, έτσι, γιατί έχουν πολλές κραυγές. Μιλάμε για την πρώτη. Πάρουμε σε αυτό το νόμος λογικού χρόνου. Το υποκείμενο. Επειδή ακριβώς εκεί αρχίζει και συνδέεται με τη γλώσσα, αποκόπτεται και από ένα κομμάτι του σώματός του. Τη στιγμή δηλαδή που βγαίνει αυτή η πρώτη κραυγή, την οποία απευθύνει σε κάποιον άλλο ο οποίος ξέρω τι μήπως είναι. Τι θα αποτελέσει για κάποιον τον πατέρα ή την μητέρα, ξέρω τι μπορεί. Στο πρώτο χρόνο που βγάζει μια κραυγή, αυτή η πρώτη κραυγή δεν είναι απλή. Δεν είναι ένα απλό ηθικό σήμα. Εκείνη τη στιγμή ξεκολλάει, αν θέλετε, και κάτι από το σώμα. Ξεκολλάει, αν θέλετε, και ένα κομμάτι της άκρης. Το οποίο βεβαίως στην πορεία θα προσπαθήσει να το χειριστεί με πολύ διαφορετικούς τρόπους μέσα στο αίτημα του άλλου. Και στο αίτημα του άλλου και στο αίτημα για τον άλλο. Δηλαδή, και από αυτό που θα νοηματοδοτήσει η μητέρα ή το πρόσωπο φροντίδας για εκείνο, και το σύνολο των απαντήσεων, δηλαδή και το τι ζητάει, αλλά και το σύνολο των απαντήσεων τα οποία θα πάρει από τον άλλο για αυτό που ζητάει. Βεβαίως υπάρχει και περίπτωση, και εκεί αρχίζει το πολύ ενδιαφέρον, ότι ο άλλος μπορεί να μην απαντήσει στο αίτημα. Συνήθως στην έδωσή μας εκεί τι χτίζουμε. Εκεί που ο άλλος δεν μας απαντάει σε κάτι. Εκεί καθίζουμε. Εκεί δηλαδή που ο άλλος δεν απαντάει σε κάτι, εκεί αρχίζουμε και χτίζουμε τι θέλει από εκεί. Όσο ο άλλος μας απαντάει σε κάτι, ή νοηματοδοτεί κάτι για μας, τα πράγματα πάνε καλά. Όταν όμως ο άλλος δεν απαντάει στα αιτήματά μας, χτίζει ένα σημείο που γίνεται αλλού. Εκεί είναι που χτίζουμε, αν θέλετε, τη δεύτερη στιγμή που είναι το τι θέλει ο άλλος από εμένα. Αυτό ακριβώς το σημείο, εκεί δηλαδή που φεύγει, που αιωρείται, αν θέλετε, ένα κομμάτι από το σώμα του υποκειμένου, θα γίνει αργότερα το αντικείμενο του άγχους. Αυτό δηλαδή που αποκόπτεται από το υποκείμενο λόγω της εισόδου στην τάξη της γλώσσας και του λόγου, αυτό είναι το αντικείμενο που θα γίνει αργότερα το αόρατο αντικείμενο από το οποίο θα πιαστεί σε αυτό που ονομάζουμε άγχος ευρυπισμό. Δηλαδή, αν θέλετε, αυτό που λέμε άγχος ευρυπισμό είναι δεύτερο. Το πρώτο άγχος, αν θέλετε, είναι κάτι, το άγχος ευρυπισμό, ας πούμε, για πάνω, το συναντήσουμε πολύ τυπικά και πολύ απλά σε αυτό που λέμε, σε αυτό που πολύ χαζά ξέρετε, που το αναφέρουμε όλοι μας, στο ειδικό δεν συμβαίνει. Εκεί θα πείσουμε ένα τέτοιο άγχος. Ναι, εκεί αρχίζουμε και μιλάμε ουσιαστικά για άγχος ευρυπισμό, έτσι. Εκεί ακριβώς ο Φρόιντ, αν θέλετε, εδώ το άγχος ευρυπισμού, το οποίο το συνέδεε πάντοτε στο κείμενά του με την απώλεια ενός ευρυπισμένου, έκανε μία, αν θέλετε, μία σειρά από τέτοιου είδους απώλειες. Το πρώτο το οποίο ανέφερε είναι ο αποχωρισμός από την ύφρα, το οποίο έρχεται με την γέννηση. Το δεύτερο, ως έτσι, αποχωρισμός και απώλεια. Ως άγχος αποχωρισμού, ως απώλεια ενός αντικειμένου. Το πρώτο λοιπόν είναι όταν υποτίθεται ότι αποχωριζόμαστε την ύφρα. Το δεύτερο είναι το άγχος το οποίο προέρχεται με την απώλεια του πέους, στο αγοράκι. Το τρίτο, με την απώλεια, αν θέλετε, της αγάπης του αντικειμένου, του πατέρα και της μητέρας. Και το τέταρτο, με την απώλεια
της αγάπης του ικανεγόρας. Ενώ λοιπόν αυτά και τα τέσσερα στοιχεία μας εμφανίζονται ως άγχος αποχωρισμού, αν θέλετε, από κάτι, επί της ουσίας είναι ένα άγχος το οποίο λειτουργεί επειδή ακριβώς λείπει η έλλειψη. Για παράδειγμα, δεν είναι πολύ μακριά. Ένα παιδί από τι αγχώνεται? Όταν ένα παιδί εκδηλώνει άγχος. Και μιλάω για το άγχος στην παιδική ηλικία, έτσι, εδώ και πολύ μακριά. Πότε αγχώνεται? Λάθος. Αυτό είναι ένα που το σώζει, όπου μακριά είναι από την μητέρα. Όταν ακριβώς, δεν είναι άγχος μπρος στην απουσία, είναι μπρος στην υπερβολική παρουσία της μητέρας. Όταν η μητέρα δεν λείπει, τότε αγχώνεται. Δηλαδή, αν θέλετε, το άγχος εμφανίζεται όταν το αντικείμενο είναι πάρα πολύ κοντά. Τότε εμφανίζεται το άγχος. Όταν αυτό που έπρεπε να λείπει, δεν λείπει. Ας πούμε για παράδειγμα, πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα κάτι που μπορεί να συνδέει με αυτό. Γιατί θα δώσω και ένα διευκρινιστικό σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Αυτό που λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, το φοβάμαι μην αποτύχω. Μπορεί να είναι από τη μεριά της απώλειας της αγάπης του υπερεγώ. Και είναι το ακριβώς το αντίθετο. Φοβάμαι μην αποτύχω. Ακριβώς. Φοβάμαι να μην επιτύχω. Όχι φοβάμαι να αποτύχω. Όχι μόνο ότι θα αποτύχω, αλλά φοβάμαι ότι θα πετύχω. Γιατί αυτό με κάποιο τρόπο δεν είναι επιτρεπτόμενο. Τώρα. Εδώ, το πολύ ευρωγάκι, ο Φρόιντ, αν θέλετε, το πιο καλό πέρασμά του, στην κλινική του άγχους σε πρώτο χρόνο. Και είδατε που σας είπα πριν, όμως, το άγχος με την απώλεια της πέρας. Το κουριάδες αυτό, όλους και εξηγεί, οι κουριάδες έχουν ένα άγχος, μέχρι και τελευταία στιγμή, πάντα με την ικανότητά τους και την ανικανότητά τους, και μέχρι πότε θα τους σηκώνεται και μέχρι πότε δεν θα τους σηκώνεται, όλο αυτό που τους άλλες σωσαλικά, με την διαφορετικά αρχαία σας τώρα, είναι απροστηματή και την λειτουργεί διαφορετικά. Αλλά θέλω να πω ότι φτάνει μέχρι εκεί αυτό, έτσι. Αλλά πάμε να δούμε κάτι άλλο πριν από αυτό. Το άγχος της απώλειας του οργάνου. Αν με ρωτήσει κάποιος ερωτηματική, είναι που ο Φρόιντ φωτίζεται από τις γυναίκες. Φωτίζεται πραγματικά. Αφού υποτίθεται ότι υπάρχει ένα τέτοιο άγχος, το οποίο υποτίθεται ότι αντανακλά το άγχος μπρος στην απώλεια ενός πραγματικού οργάνου. Τι γίνεται με τις γυναίκες όταν έχουν άγχος? Αλλά δεν υπάρχει πραγματικό οργάνο. Σημαίνει ότι οι γυναίκες δεν έχουν άγχος? Όχι. Δεν έχει να κάνει με την απώλεια του οργάνου στις γυναίκες από τον άγχος, αλλά έχει να κάνει με κάτι άλλο, το οποίο στα πλαίσια μιας νευρωτικής, αν θέλετε, εξίσωσης, μπορεί να έχει μετατεθεί σε κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν θέλω να πω τώρα λιγάκι στο θέμα του φωνητικού πρέμους και όλα αυτά τα πράγματα που πει, και αυτό είναι μια νευρωτική κατασκευή, δεν υπάρχει. Είναι κατασκευή του νευρωτικού ηγεστή. Αλλά το ζήτημα ποιο είναι εκεί πέρα? Ότι μπορεί να έχεις άγχος για την απώλεια ενός αντικειμένου ακριβώς το οποίο δεν είναι ορατό. Για κάτι το οποίο δεν είναι απτό. Για κάτι το οποίο δεν είναι συγκεκριμένο στο επίπεδο μιας παράστασης. Το άγχος όμως, προσέξτε, όπως μας λέει ο Λακάν, είναι το μοναδικό αφέκτ, και εδώ εγώ προτιμώ περισσότερο τον όρο φοινική κατάσταση από τον όρο συνέστημα, που θεωρώ εντοπίζεται πιο πολύ ωραία στη γλώσσα τη δική μας, όπως και στη γαλλική γλώσσα με την έννοια
να είναι διαφορετική, να δεν μπορούμε να την αναλύσω. Είναι, αν θέλετε, η θυμική κατάσταση είναι κάτι πριν από τα συναισθήματα. Κάτι πολύ πιο ριζικό και κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Το άγχος λοιπόν είναι μια θυμική κατάσταση, η οποία δεν εξαπατά ποτέ. Είναι, αν θέλετε, μοναδική θυμική κατάσταση, η οποία δεν μας εξαπατά. Η αγάπη μπορεί να μας εξαπατήσει. Το μίσος μπορεί να μας εξαπατήσει σε εσένα. Στη σχέση με την επιθυμία τώρα, έτσι. Η χαρά, η λύπη, το γιατί χαίρεται κανείς, γιατί λυπάται, γιατί λέει ότι λυπάται και γιατί λέει ότι χαίρεται, όλα αυτά μπορούν να μας εξαπατούν. Το μοναδικό που δεν μας εξαπατά είναι το άγχος. Είναι η μόνη πραγματική, αν θέλετε, συνάντησή μας με τον άλλον. Θα με ρωτήσει κανείς, εδώ και εγώ να τα γνωρίσω με τον γιατί είναι όλα αυτά έξω. Γιατί, α πούμε, μας λέει το διαγράφη, το μίσο, όλα αυτά τα πράγματα που μπορούν να εξαπατούν. Θέλω να δώσω το λόγο. Ότι το ίδιο το σημαίνον μπορεί να εξαπατά. Το ίδιο το σημαίνον μπορεί να εξαπατά. Δηλαδή το κλασικό σημαίνον, έτσι. Και το σημαίνον όπως το νόμιζε μπορεί να εξαπατά. Πρώτον γιατί μπορεί να είναι αποθυμένο. Ίσως, και εδώ θέλει λίγο μια προσοχή για να σας πω κάτι. Ίσως έχετε ακούσει τον όρο ασυνείδητες τύψεις, ασυνείδητες ενοχές ή οτιδήποτε άλλο. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι σε αυτό. Τα συναισθήματα και τις γενικές καταστάσεις δεν είναι ποτέ ασυνείδητα. Είναι πάντοτε συνειδητά. Απλούστατα, και θα σας το εξηγήσω μετά από πριν την σημερινή. Πλούστατα, τα συναισθήματα όλα και οι θυμικές καταστάσεις πατάνε πάνω σε αυτό που ονομάζουμε σημαίνουσα αλυσίδα. Η σημαίνουσα αλυσίδα μετατίθεται συνεχώς. Κάνει βόλτες. Το συνέστημα λοιπόν έχει το πιο χαρακτηριστικό. Ότι μπορεί να πηγαίνει να κολλάει πάνω σε κάτι το οποίο είναι απομακρυσμένο πολύ σε σχέση με το αρχικό το οποίο το δημιούργησα. Δηλαδή, αν θέλετε, σε αυτό που ονομάζουμε, το πλέον συμπροτησιακό, αυτό που ονομάζουμε η πρωταρχική απόθεση. Η πρωταρχική απόθεση είναι ο αποκορυφισμός από την μητέρα. Το λέω λίγο χοντρικά, τώρα είναι και άλλα πράγματα. Όταν λοιπόν, χάρη στον πατέρα, η πρωταρχική απόθεση, λοιπόν, όταν υπάρχει πρωταρχική απόθεση, η είσοδος μας στην τάξη του λόγου και της γλώσσας, εκεί τι συμβαίνει. Εκεί το συνέστημα με το συμβαίνουν σπάει. Παίρνει άλλο δρόμο το συνέστημα, άλλο δρόμο το συνέστημα. Το σημαίνον αποθείται και το συνέστημα πηγαίνει και καλύπτει το συνειδητό. Καλύπτει το συνειδητό, συγγνώμη. Πάει και πατάει πάνω στη σημαίνουσα αλυσίδα που είναι συνειδητή για το υποκείμενο. Συνεπώς, όταν πολλές φορές λέμε, γιατί ακόμη σαν άνθρωποι θα μιλήσω, ότι μα είχα γνώσει οι ενοχές για αυτό το πράγμα και δεν το είχα καταλάβει. Το λέμε όμως, δεν το λέμε μια φορά. Ή ένιωσα τύψεις για αυτό το πράγμα, ή με είχε ενοχλήσει αυτό το πράγμα, δεν είναι μόνο ενοχλήσεις, έτσι είναι και άλλα πράγματα. Ή είχα στενοχωρηθεί για αυτό που δεν το είχα καταλάβει. Το λέμε καμιά φορά. Το βλέπουμε και στην άγγελη διαδικασία. Δεν είναι ότι είναι ασυνείδητο το συνέστημα. Είναι ότι είχε γίνει ένα τέτοιο μοντάρισμα, αν θέλετε, μέσα από τις λέξεις, τα σημαίνοντα και τις εικόνες, που το συνέστημα είχε πάει. Είχε κολλήσει τελείως αλλού με αποτέλεσμα να είναι αγνώριστο ή παραγνωρισμένο, όχι αγνώριστο, παραγνωρισμένο σε σχέση με το πού απευθύνεται και πού ανήκει. Επομένως, όσο προχωράμε μέσα στη διαδικασία, μπορεί να αναδύονται συναισθήματα, προσέξτε το γεγονός ότι αναδύονται συναισθήματα, δεν σημαίνει ότι είναι αποθυμένα. Απλά έρχονται και κολλάνε με το κατάλληλο σημαίνον και θέλονται. Έτσι, είναι σαν μια γραμματική αυτό φανταστείτε. Οπότε αν βάλεις την κατάλληλη λέξη στο κατάλληλο σημείο, έρχεται και γίνεται η σύνδεση. Και τότε αναδεικνύεται το συνέστημα, το ποια θέση μπορεί να υπέχει. Γι' αυτό ο Φρόιντ έλεγε ότι το άγχος κιόλας, ως θυμική κατάσταση, είναι, να το πούμε λιγάκι, σαν ένα νόμισμα διεθνούς κυκλοφορίας. Δηλαδή, όλα τα υπόλοιπα νομίσματα μπορούν να τα λαμβούν σε αυτό. Δηλαδή,
και το άγχος και μάλλον και η αγάπη μπορεί να γίνει άγχος και το μίσος μπορεί να γίνει άγχος. Όλα τα συναισθήματα μπορούν να μετατραπούν σε άγχος. Απλά αυτό που μπερδεύει το υποκείμενο, θα μου επιτρέψετε εδώ πέρα τη λέξη μπερδεύει, είναι ακριβώς γι' αυτό και είπαμε προηγουμένως ότι μα κοίτα να δεις αυτό που σας έλεγα, δεν υπάρχει μια σχέση αιτίας αποτελέσματος, ένιωσα άγχος γι' αυτό. Δεν μπορούμε να το συνδέσουμε κατευθείαν με την παράσταση, αν το λέγαμε έτσι, χαζάρι, η οποία μου δημιουργεί το άγχος. Και δεν σας έλεγα προηγουμένως ότι πολλές φορές νιώθει ο άλλος άνθρωπος και δεν ξέρει γιατί, πού προέρχεται, για ποιο λόγο. Ή δεν ξέρει να μας πει ακόμα και γιατί φοβάται ότι θα τον πιάσει το άγχος. Δεν έχει μια παράσταση πολύ συγκεκριμένη να το συνδέσει. Εμφανίζεται κάποια στιγμή να λέει θα τον πιάσει άγχος και δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί να το συνδέσω. Λοιπόν, δεν ξέρει να το συνδέσει, όχι γιατί είναι χαζός. Όχι γιατί είναι το μυαλό, γιατί δεν είναι προϊόν, είναι αποτέλεσμα για να μην κλείσει την υγεία σε αυτό το πράγμα. Είναι ακριβώς διότι είναι τέτοια η επίπτωση της λειτουργίας της απόθεσης αναφορικά με τη σημαίνουσα αλυσίδα, όπου δεν μπορεί να γίνει σύνδεση. Τι γίνεται λοιπόν εδώ. Ότι δεν είναι τυχαίο ότι μιλάμε και κάποια στιγμή κατεβαζόμαστε, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε αυτό. Πολλές φορές μιλάμε κιόλας πολύ απλά και πολλές φορές αυτό το πράγμα μας δίνει και μια ανακούφιση. Σκεφτείτε το γιατί. Πώς είναι δυνατόν απλά μιλώντας να παίρνεις ακόμα την ανακούφιση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει εμφανιστεί, αλλά σκεφτείτε ακόμα γιατί τη διαδικασία με βάση αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Συνεπώς, μπορεί να μην μπορεί το υποκείμενο να αναγνωρίσει το έγκλημα του άγχους του, μπορεί να μην μπορεί να το καθορίσει, αλλά με κάποιο τρόπο το προκαλεί. Και αυτό ακριβώς είναι που είναι άμεσα συνυπασμένο με τη δομή και την λειτουργία της φαντασίωσής του. Η ζωή του είναι άμεσα συνυφασμένη με το σύμπτωμά του. Και πολλές φορές το άγχος μπορεί να γίνει το ίδιο σύμπτωμα. Δηλαδή να υπέχει τη θέση συμπτώματος. Εκεί είναι που μιλάμε για την κόδια διαταραχή του εγκεφαλικού. Γιατί μπορεί να υπάρχει το σύμπτωμα, μπορεί να υπάρχει το άγχος όπως μας λέει ο Φρόιντ, μπορεί να υπάρχει και αναστολή. Δεν είναι τα ίδια πράγματα. Πολλές φορές το κείμενο επιβάλλει στον εαυτό του μια αναστολή για να προστατευτεί από το άγχος. Ή αν θέλετε, η φοβία είναι ένας τρόπος, αν θέλετε, του υποκειμένου να δώσει μια παράσταση σε αυτό το οποίο αποκτήσει το κομικό αντικείμενο. Αλλά βλέπουμε ότι πίσω από το κομικό αντικείμενο είναι, αν θέλετε, μια λύση για κάτι. Προηγείται το άγχος. Δεν το λέω. Και δεν σας είπα ότι το αντικείμενο του άγχος είναι αόρατο. Ουσιαστικά τι είναι. Το άγχος εμφανίζεται στη στιγμή που προσπαθώ με κάποιο τρόπο να δώσω εικόνα σε κάτι το οποίο δεν έχει. Δηλαδή κάτι το οποίο, αν θέλετε με κάποιο τρόπο, είναι από το πεδίο που είναι άκτησης μου. Επειδή λοιπόν, αυτό προσπαθώ να σας πω το σημάδι, έχουμε την αίσθηση ότι ό,τι μας περιβάλλει εδώ γύρω γύρω, είτε είναι τα αγαπημένα μας αντικείμενα, είτε είναι τα αγαπημένα μας πρόσωπα, είτε οτιδήποτε άλλο, και έχουμε την ψευδέστηση ότι μας πιάνει άγχος όταν τα αποκοριστούμε, μας παίρνει άγχος πάντοτε για αντικείμενα τα οποία τα έχουμε πάρα πολύ ναρκισσιστικά επενδύσει. Δηλαδή, αν θέλετε, το άγχος είναι πάντοτε από τη μεριά και μιας ναρκισσιστικής απώλειας.
αυτό που σας είπα προηγουμένως, το τι θέλει ο άλλος από μένα, τι θέλει ο άλλος από μένα ως εγώ. Αυτό το εγώ έχει πάντοτε μία εικόνα, μία εικόνα φαντασιακό μορφώματα. Το εγώ δεν είναι το υποκείμενο, είναι ένα από τα εικονοφαντασιακά μορφώματα του υποκείμενου. Έτσι. Επομένως, τη στιγμή εκείνη, δηλαδή αν θέλετε, είναι άμεσα συνειφασμένο με αυτό που είναι το υποκείμενο για τον εαυτό του στον καθένα. Εξού και το παιχνίδι αυτό με το μάτι, σας έλεγα προηγουμένως. Δηλαδή, αν θέλετε, με κάποιο τρόπο, η προσφορά του Λακάν σε αυτό το σημείο, όταν μας είπε, κοιτάξτε να δείτε, το άγχος είναι από την πλευρά όχι της απουσίας, αλλά της υπερβολικής παρουσίας. Είναι από την πλευρά όχι αυτού που χάθηκε, αλλά από αυτού που δεν μπορεί να χαθεί. Δηλαδή, ουσιαστικά αγχωνόμαστε όταν κάτι με τις ουσίες δεν μπορεί πραγματικά να χαθεί. Και δεν μπορεί να χαθεί ακριβώς διότι θυμόσαστε αυτό που σας είπα σε σχέση με την κραυγή και το αντικείμενο, τον αποχωρισμό που φεύγει κάτι από το σώμα. Και λοιπόν, αυτό ακριβώς το σημείο είναι πριν από το άγχος εκπληκτισμού, με τη μορφή που σας την είπα προηγουμένως. Αυτό το πράγμα ακριβώς, αν δεν έχει συμβολοποιηθεί, αν δεν έχει καταφέρει το αποκείμενο να το συμβολοποιήσει, τι σημαίνει να το συμβολοποιήσει. Να το κάνει αντικείμενο διεργασίας μέσα από το αντικείμενο. Όταν δεν έχει καταφέρει να το κάνει αυτό, μένει κάτι από την απόλαυση υπερβολικά υπερεκτεδευμένο πάνω στον άλλον και αυτό ακριβώς είναι που δεν επιτρέπει στην επιθυμία να λειτουργήσει. Δηλαδή, στο σημείο εκείνο όπου λείπει η έλλειψη. Εκεί λοιπόν, γιατί είναι το υποκείμενο που το κάνει. Είναι το υποκείμενο που το κάνει. Είναι το υποκείμενο το ίδιο που προκαλεί το άγχος. Λέμε δηλαδή τι προκαλεί το άγχος. Πάμε κατευθείαν να σκεφτούμε ως κάτι που έρχεται απ' έξω. Ε? Έξω μας κοιτάνε τι μας προκαλεί το άγχος. Δεν κοιτάνε μέσα μας. Έτσι δεν είναι. Το Φρόιντ. Έτσι το διατύπωσα στην αρχή. Όχι για να κάνουμε την πρόχειρη ανάγνωση του ανθρώπου. Ο φόβος μπρος, μάλλον το άγχος είναι μπρος σε έναν, μπρος σε κάτι. Ε? Αυτό το μπρος σε κάτι δεν σημαίνει ότι δεν έχει εδώ στα μέσα κάτι. Δεν είναι κάτι εξωτερικό από εμάς. Δηλαδή, να το πω λίγο πιο απλά. Αυτό που λοιπόν είναι ως κίνδυνος απ' έξω μπρος σε κάτι είναι ήδη μέσα. Αυτό είναι ήδη μέσα. Και όχι μόνο είναι ήδη μέσα, εκεί που μπορεί με αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι έχει να κάνει με την ίδια την απόλαυση του υποκειμένου απέναντι στην οποία το υποκείμενο είναι. Δεν είναι κάτι εξωτερικό. Δεν είναι στο επίπεδο του ο άλλος θα έρθει να μου κάνει κακό. Δεν το καταλαβαίνετε μόνο ως κίνδυνο τέτοιου τύπου. Είναι ένας ζωτικός κίνδυνος που έχει να κάνει με το πιο ενδόμικο του υποκειμένου. Αυτό που είναι σαν ένα κομμάτι σάρκας το οποίο έχει καθεί. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που έχει καθεί εκεί, όταν με αυτό προσπαθεί να βουλώσει, αν θέλετε, την έλλειψη στον άλλον από την πλευρά της απόλαυσης, τότε είναι που αναδύεται ο άγχος. Δηλαδή, αν θέλετε, ενώ θα λέγαμε ότι το άγχος αναδύεται ως κάτι πολύ παθητικό, ως κάτι που πολύ μου συμβαίνει, ως κάτι που πολύ μου προκαλεί ο άλλος, εγώ σας λέω ότι έρχεται από μια πολύ ενεργητική θέση και προκειμένου. Δηλαδή, αν θέλετε, με κάποιο τρόπο το υποκείμενο ενεργεί μέσα από το άγχος. Και βεβαίως, έρχεται στη θέση ενός πράγματος το οποίο δεν μπορεί να απαντήσει. Όλα όσα έχετε γύρω σας, όλα όσα έχετε γύρω σας, για να καταλάβουμε γιατί, εντάξει, τα έχουμε πει και άλλη φορά, όλα όσα έχετε γύρω σας, μέχρι και τα πατώματα, μέχρι και τις πόρτες, μέχρι και τα αντικείμενα, τα άψυχα, τα έμψυχα, ό,τι θέλετε, είναι και ναρκισσιστικά επενδυμένα από εσάς. Σας
φαίνονται άψυχα, σας φαίνονται ξένα, σας φαίνονται οτιδήποτε άλλο. Αλλά είναι και ένα αρχιστικά τεμενημένα πρόσωπα. Δεν χρειάζεται να προσφύγω πολλά κοινικά παραδείγματα για να το δείξω. Όμως, αυτό που θα ήθελα να συγκρατήσετε εδώ είναι ότι το άγχος πρώτον έρχεται εκεί που λείπει η έλλειψη, εκεί δηλαδή που δεν μπορεί να νικήσει η καθημερινή, και είναι άγχος απέναντι σε ένα κίνδυνο αόρατο, ο οποίος είναι, αν θέλετε, από την πάρτη, από την πόλη του υποκειμένου, και θέλετε να σας πω ότι εννοώ και αντόμενο. Είναι κάτι το οποίο είναι το πιο οικείο και το πιο ξένο που υπάρχει μέσα μας. Το ακούτε πώς σας το λέω, είναι ότι πιο οικείο και ταυτόχρονα το πιο ξένο μέσα μας. Αυτό είναι το αντικείμενο το οποίο μπαίνει στο ερώτημα του τι θέλει ο άλλος από μένα. Είναι αυτό ακριβώς το αντικείμενο το οποίο υπερεπενδύεται στην περίπτωση του άλλου. Να φέρουμε ένα άλλο παραδειγματάκι. Να το καταλαβαίνουμε και πιο απλά. Όταν χάνουμε ένα αγαπημένο ερωτικό πρόσωπο από μια ερωτική σχέση. Όταν χάνουμε ένα αγαπημένο πρόσωπο γιατί πέθανε. Ποια είναι, αν θέλετε, η κανονική διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσει κανείς. Η διαδικασία του πέθανε. Το έχασα. Με έχασε, βάλτε ό,τι θέλετε εκεί πέρα, αλλά κάτι χάθηκε. Η φυσιολογική λειτουργία την οποία πρέπει να ακολουθήσει κανείς είναι η λειτουργία του πένθους, η οποία είναι μια διαδικασία, η οποία περνάει μέσα από τη διαδικασία της συμμορφοποίησης, η οποία θα επιτρέψει στο υποκείμενο να αποχωριστεί το χαμένο αντικείμενο. Χαμένο με την τρίτη έννοια, έτσι. Γιατί ήταν πάντα χαμένο, ας επενδύθηκε μια επιθυμία, αλλά και χαμένο πραγματικά. Πάμε πολύ μακριά σε αυτό. Όταν αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει στο παράδειγμα, ή θα έχετε άγχος, ή θα έχετε μελαγχολία. Γιατί αν το υποκείμενο δεν μπορεί να μπει σε πραγματική διεργασία πένθους, στη θέση του θα εμφανιστούν αυτά τα δύο πράγματα. Ή θα γεννήσει με άγχος, ή θα αρχίσει τις μελαγχολικές αυτομονικές. Λοιπόν, και στις δύο περιπτώσεις λοιπόν, προσπαθώ να δείξω λιγάκι να φέρετε κάτι το οποίο είναι της τάσης ως αντίποδα. Αυτό σας έλεγα. Εάν αυτό το πρώτο κομμάτι, το κομμάτι της άρτας, αποχωρήστηκε το υποκείμενο, δεν πει στη διαδικασία της συμβολοποίησης και υπερεπενδυθεί, γιατί από τη στιγμή που δεν θα πει στη διαδικασία της συμβολοποίησης, θα υπερεπενδυθεί. Γιατί δεν περιμένει, με λίμνιο. Είτε με απόλαυση. Είτε με πολύ από τον αρχισμό. Γι' αυτό λέει ο Φρόιντ στο πένθος και μελαγχολία. Όταν χάνουμε, λέει, κάτι, ξέρουμε ποιον χάσαμε, αλλά δεν ξέρουμε τι χάσαμε. Αυτό το τι, και λέει μετά η σκιά του αντικειμένου, λέει, ήρθε και έτρεξε πάνω στον εγώ. Εκεί λοιπόν που δεν υπάρχει δυνατότητα ακριβώς μέσα από τη διεργασία του πένθους να υπάρξει πραγματική απώλεια, γιατί το αποκείμενο, μάλλον το αποκλειστένα αντικείμενο είναι ακόμα πάρα πολύ παρόν, γιατί δεν μπορούμε να αποκλειστούμε κάτι, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ παρόν και θέλω να το πω στην και αυτό μας είναι. Τι σημαίνει δεν μπορούμε να αποκλειστούμε κάτι? Δεν είναι η απουσία. Δεν είναι το διέφυγε. Είναι ότι είναι πραγματικά παρόν. Παρόν ψυχικά, έτσι. Όταν το λέω πολύ παρόν, δεν το εννοούμε πολλές φορές μόνο με την έννοια που σας είπα προηγουμένως του μικρού παιδιού, που η μάνα του λέει συνεχώς που είναι στην πλάτη, που τα σκοτίζει όλη την ώρα. Έτσι. Αυτό το πράγμα το αγχώνει, δεν τα αφήνει να αναπνεύσει. Είναι τυχαίο, ας πούμε, ότι χρησιμοποιούμε αυτή τη φράση και μεταφορικά. Δεν με αφήνεις να αναπνεύσω, έρχεσαι πολύ κοντά μου. Δεν αντέχω το πολύ κολλητή λύκη. Το λέμε και καμιά φορά αυτό. Το πολύ κολλητό, το πολύ. Το ένας πάνω στον άλλον. Αυτό το πράγμα δημιουργεί άγχος.
Προσοχή. Όλοι δεν μπορεί να χτίσουν στατική υγεία να κάνουν αυτό, έτσι. Το που σας έλεγα πριν. Τι γίνεται λοιπόν. Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα δεν λειτουργήσει ή αν θέλετε με κάποιο τρόπο στο επίπεδο αυτό που ονομάζουμε ψυχικής πραγματικότητας, ο άλλος είναι, έχει μια πολύ πολύ έντονη παρουσία. Εκεί έρχομαι. Δεν είναι μόνο στο επίπεδο της φυσικής παρουσίας, είναι και στο επίπεδο αυτού που ονομάζουμε ψυχική πραγματικότητα όπως την λέμε χωρίς, ο άλλος είναι υπερβολικά παρόν. Αυτό ακριβώς το συνέβη που προκαλεί το άγχος. Η υπερβολική παρουσία του άλλου. Πολλές φορές, δεν θα ξαναδείτε πόσο αρχίζετε να δούμε μερικές φορές τα πράγματα από την φαινομενολογία. Από ότι δηλαδή προσμαδάνουμε σε πρώτο πράγμα. Έχουμε ένα μικρό παιδάκι μες στην κούνια. Είναι πάντα και που φαίνεται εκεί πέρα. Παίζει, φωνάζει και τα λοιπά. Το έχει η μαμά του ή ο μπαμπάς του να του δώσουν αυτό που πέρασε. Και ενώ του το δίνει, αυτό συνεχίζει και κλαίει. Συμβαίνει ή δεν συμβαίνει. Ξέρετε γιατί κλαίει. Γιατί ήρθε. Γιατί το έδωσε. Λέει, το πέταξε, το αναζητά, κλαίει, κάποιο που το φτάσει, λοιπόν. Πάει ο Ενίδησας, ας πούμε, εκεί πέρα όποιος είναι εκεί, και του το μαζεύει και του το δίνει. Το δίνει στα χεράκια. Και όμως παρόλα αυτά κλαίει. Ξέρετε γιατί κλαίει. Αυτό ακριβώς σας λέω. Γιατί ήρθε. Γι' αυτό εξακολουθεί και κλαίει. Συνεπώς, αν θέλετε, γι' αυτό λέμε ότι είναι και συγκροτησιακό της ίδιας της επιθυμίας και της ίδιας, αν θέλετε, της οργάνωσης του σώματος, του ψυχικού σώματος, όπως το είμαστε στην ψυχανάλυση, βέβαια. Εκεί λοιπόν το υποκείμενο για να συγκροτήσει το έτερο της επιθυμίας του για τον άλλον, θα πρέπει ο άλλος να λείψει. Αν ο άλλος δεν λείψει, δεν μπορεί να γίνει καθημερινός. Εκεί ακριβώς ο άλλος δεν μπορεί να λείψει, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι πάντα είναι ανεπιθυμητός και δεν μπορεί να καταλαβαίνει τα πάνω σου. Συνεπώς, με βάση αυτό που λέγαμε προηγουμένως, το άγχος είναι απάντηση. Το άγχος είναι απάντηση. Δεν είναι αιτία. Είναι μια απάντηση που δίνει το υποκείμενο μπρος στο αίτιο της επιθυμίας του άλλου. Και αν θέλετε και στο αίτιο της δικής του επιθυμίας. Και εκεί ακριβώς μπαίνει και οργανώνει όλη αυτή τη διαδικασία μέσα από τη διαδικασία της φαντασίωσής του. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι πάρα πολλές φορές η φαντασίωσή μας, ειδικά στο ανατολικό, είναι φτιαγμένη και χτισμένη με αυτόν τον τρόπο για να προστατευτούμε από τον άγχος. Η φαντασίωσή μας, ένας λόγος για τον οποίο χτίζουμε, είναι για να προστατευτούμε από τον άγχος. Γι' αυτό βλέπουμε πάρα πολλές φορές και την κοινωνική πράξη, όταν αρχίζει σιγά σιγά μετά από πολύ καιρό, μετά από πολύ κόπο, αρχίζει και κάτι αποδομείται σιγά σιγά από τη φαντασίωση, αρχίζει και γεννιέται άγχος. Ας πέφτει το μοντάζ του πρώτου, αρχίζει και γεννιέται άγχος εκεί που όπως σας έλεγα δεν υπήρχε. Εκεί που πρέπει να συνδεθούν κάποια άλλα πράγματα διαφορετικά. Άρα εκεί η φαντασίωση είναι ένα τρόπο στον οποίο πρέπει να προστατευόμαστε από την ουσία στην ένωση. Η φαντασίωση προστατεύει. Γι' αυτό την έχουμε αναλάβει. Μπορεί να φέρνει πόνο, μπορεί να φέρνει δυσκολία, μπορεί να φέρνει το ένα, μπορεί να φέρνει αστοχία, μπορεί να φέρνει το ένα, μπορεί να φέρνει το άλλο, αλλά μας προστατεύεται το πάνω. Τουλάχιστον για τον ευρωτικό, δηλαδή, έτσι, γιατί στις άλλες δομές δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Για τον ευρωτικό όμως, η φαντασία σου είναι την επιτυχία για να προστατεύεται το πάνω.
Αν θέλετε, το άγχος είναι ακόμα και πριν από την αισθήση. Είναι σε αυτή την πρώτη κοντακτική στιγμή που σας έλεγα προηγουμένως. Και αυτό που ακούσατε προηγουμένως με το άγχος της γέννησης, υπήρξε πάρα πολύ συζήτηση για αυτό το σημείο. Είναι ακριβώς, δεν είναι μόνο ότι αναγκάζεται το οικοκείμενο από τη στιγμή που βγαίνει από τη μήτρα, πρέπει απότομα πάρα πολύ αέρα μέσα του. Το στοιχείο της οξυγόνωσης των νευρών κλπ. Εκείνη τη στιγμή είναι το βασικό. Εκ των υστέρων που συμβαίνει με τη μητέρα, όταν βγαίνει, δεν υπάρχει τίποτα που δεν υπάρχει κανένα μητέρα για να σπαταιάσει. Δεν υπάρχει τίποτα στις. Μπαίνει σε ένα περιβάλλον ριζικά άλλο. Τίποτα άλλο. Δεν τα σκέτα. Μπαίνει σε ένα περιβάλλον ριζικά άλλο. Και μόνο αυτό. Εκ των υστέρων θα το συνδέσει ότι αυτό το σώμα το οποίο αποχωρήσει την μητέρα. Στην αρχή είναι ριζικά άλλο. Και αυτή η πρώτη ανάσα, η πρώτη αναπνοή που βγαίνει, είναι αν θέλετε της ίδιας τάξεως με την πρώτη κραυγή που βγάζει και αποχωρίζεται κάτι ως κομμάτι του σώματός του. Αυτό είναι που εκ των υστέρων είναι το χαμένο αντικείμενο το οποίο θα ξαναδεί μέσα στο άγχος. Γιατί αυτό το πράγμα δεν θα μείνει έτσι. Θα επεκταθεί αργότερα, θα μας καλυφθεί μέσα από το σύμπτωμα, μέσα από τις φαντασίες, μέσα από τις παραστάσεις, από τέλος πάντων όλα αυτά που μας εξαπατούν. Όταν όμως εμφανίζεται, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το άγχος έχει ακριβώς αυτή τη σημασία, αυτή τη βεβαιότητα ότι αυτό που του συμβαίνει αφορά το σώμα του. Και μπορούμε να αναλυθούμε πολύ απλά αυτό το σημείο. Συνδυασμένα μετά από αυτά, γιατί το άγχος που αισθανόμαστε πάνω στο σώμα μας. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχουν άλλα συναισθήματα, ας πούμε, για παράδειγμα, τα οποία δεν τα αισθανόμαστε πάνω στο σώμα μας. Τουλάχιστον άμεσα, έτσι, ότι δεν έχουν σχέση. Ήταν κάποιο άλλο το οποίο αισθάνεστε στο σώμα σας. Με τον ίδιο τρόπο που αισθάνεστε το άγχος. Κανένα άλλο. Κανένα άλλο. Είπατε, ο έρωτας, θα σας πω λίγο κάτι σε αυτό. Θα σας πω, σωστή παρατήρηση, για τον έρωτα. Βεβαίως. Καταρχήν, να το πούμε λίγο διαφορετικά. Βεβαίως ο έρωτας. Αλλά να πω λίγο κάτι. Πότε είμαστε σίγουροι ότι είμαστε ερωτευμένοι? Όταν τελειώσει. Πότε είμαστε. Ένας έρωτας για να είναι έρωτας, σοβαρός, με όλο το πάθος, πρέπει να είναι αμοιβαίος. Λοιπόν, πρέπει να είναι αμοιβαίος. Μονόπλευρη, μονοπερίφερη, δεν είναι. Όταν είναι πραγματικά αμοιβαίος, τον αισθάνεσαι και διαφορετικά. Όλα τα υπόλοιπα είναι μήνυμα. Αφενός. Πραγματικός έρωτας με την έννοια ότι να είναι αφεκτέ όλο το χώρο, όλο το σώμα. Έτσι. Και όταν είναι αμοιβαίος, όταν υπάρχει αμοιβαίο πάθος και τους δύο. Έτσι. Τι σημαίνει μετά όμως. Πότε είμαστε σίγουροι ότι είμαστε ερωτευμένοι? Ένα το κρατούμε. Άρα όταν νιώσουμε ότι ξέρουμε τι περιμένει όλος από εμάς, τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν αναρωτούμαστε για το νόημα του κόσμου. Ποιος ερωτευμένος αναρωτάει για το νόημα του κόσμου? Πείτε μου ένα, πραγματικά ερωτευμένος. Όταν λοιπόν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, όπως σωστά το παρατηρήσατε, ότι ο άλλος ξέρει τι θέλω, ξέρει και αυτός τι θέλει, ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχετε κανένα λόγο να αναστάτε το νόημα του κόσμου. Αυτός είναι ο πραγματικός έργος και αυτό συμβαίνει μόνο στις πολύ αμοιβαίες καταστάσεις. Βέβαια, θα σου πω και κάτι άλλο. Πρώτον, δεν είναι τυχαίο γιατί δεν διαρκεί πολύ. Και δεύτερο, θα σου πω και κάτι άλλο. Το σύμπτωμα είναι πιο ισχυρό από την άρρωστα. Το σύμπτωμα είναι πιο ισχυρό από την άρρωστα. Το σύμπτωμα είναι το κειμένο. Τα συμπτώματά του εν γέννη είναι πιο δυνατά από την άρρωστα.
Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι κάποια στιγμή επανέρχονται. Καταρχήν έχουμε δει ανθρώπους, το έχουμε δει και στην πράξη αυτό. Έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι είναι. Για να το πω και λίγο στο θέμα μας τώρα. Έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι ας πούμε να υποφέρουν από ζώρικα πράγματα και από κρίσεις άγχους και με σωματοποιήσεις κτλ. Ερωτεύονται και τους περνάνε όλοι. Φάρμακο με ερώτηση. Το λέμε ή δεν το λέμε. Φάρμακο με ερώτηση. Δεν φέγω στο διάρρωση. Έλατε όμως. Έλατε όμως. Το σύμπτωμα δεν θα αρχίσει να σκάσει λίγο και πάλι. Το ζητήμενο πρώτα απ' όλα είναι το ζητήμενο του σύμπτωματος. Και σιγά σιγά θα ξαναβούλευε. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε πάρα πολύ. Εγώ πάντως θα σας έλεγα, μιας και το θέσαμε εδώ πέρα, μακάρι ένας άνθρωπος έστω και μία φορά στη ζωή του να το έχει κάνει αυτό. Να ρωτήσει βαθιά. Αυτό το πράγμα να σου το κάνει. Μία φορά στη ζωή σου, θα το κάνω κατά κάποιο. Μία φορά στη ζωή σου, θα το κάνω. Είναι σημαντικό. Έχει την εμπειρία στη ζωή σου. Θέλω να σας πω, δεν σας είπα ότι θα το βάλετε και βέβαια, ούτε θα το κάνετε παράγεται τα πρόβλημα. Αυτά, άλλες φορές μέσα στην ανθρώπινη ζωή δεν σας είναι το θέμα. Εγώ θεωρώ έναν άνθρωπο που το έχει νιώσει στο ζωή και ειδικά με έναν παιδί, τον θεωρώ πλούσιο. Για πολλούς τρόπους. Για πολλούς λόγους. Έτσι. Τουλάχιστον μία φορά, εγώ δεν λέω δύο τρεις και πέντε, τουλάχιστον μία φορά να το έχει ζήσει. Σας λέω όμως κάτι. Ότι το σύμπτωμα είναι πιο δυνατό. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι και συμπτώματα έχουν έρθει σοβαρά να επανέρχονται μετά από μια πολύ ευρυμερική σχέση και μπορούμε να το καταλάβουμε και σε σχέση με τον ασθενή που είναι προηγουμένω. Και επίση αυτό που λέμε βλέπουμε ανθρώπου μετά από ερωτικέ σχέσει που πολλά μόνο εκεί και ούτε μόνο για το πένθο που δεν μπορεί να διαδικαστεί με το θάνατο να πίνει από ζώο. Βλέπουμε ανθρώπου που μετά από πολύ μεγάλου έρωτε και για κάποιο λόγο τελειώνουν. Κατακρινίζονται. Και κάνουν και την πίστη σου στον άλλον, και την πίστη σου στην αγάπη, και την πίστη σου στη ζωή και όλα. Επίσης δεν είναι αυτό. Έτσι. Και πιστεύουν, έχει άγχος αυτό το πίσω. Ο στόχος λοιπόν, απέναντι στην απόλαυση του άγχους, είναι η επιθυμία. Μια άλλη επιθυμία η οποία λειτουργεί διαφορετικά. Δηλαδή ο στόχος, αν θέλετε, είναι κάτι από αυτή την απόλαυση που υποθέτω σε εγώ ως υποκείμενο για μένα, όσα ώρα το αντικείμενο της επιθυμίας μου, που υποθέτω σε επιθυμία στον άλλο, διότι όπως σας είπα ότι αυτό που υποθέτω σε επιθυμία, αυτό το τι θέλει ο άλλος από μένα, είναι άμεσα συμφραγμένο στη φαντασίωσή μου με το ποια απόλαυση υπάρχει ήδη για τον εαυτό μου μέσα σε αυτό. Όπως σας έλεγα το κύκλο μου προηγουμένως. Δεν είναι τόσο άγνωστο τελικά το ερώτημα το τι θέλει ο άλλος από μένα, κάνουμε το ερώτημα και λέμε ποια είναι η απάντηση. Το ερώτημα του άγχους, έτσι λέμε ποια είναι η απάντηση και νομίζουμε ότι δεν ξέρουμε, έλα δεν το ξέρουμε. Για να μας δημιουργεί άγχος πάνω απ' όλα κάτι ξέρουμε. Και αυτό που ξέρουμε είναι ακριβώς ότι του επιφυλάσσουμε αυτή την απόλαυση που είμαστε ως αντικείμενο για τον άλλον. Και γι' αυτό άνθρωπος. Έτσι να πάμε. Και γι' αυτό βεβαίως όλο αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει με την εργασία και σιγά σιγά να αρχίσει να αφήσει τη σχέση. Λοιπόν, αλλά βέβαια, και εδώ θα κλείσω, με μια ωραία φράση που την έχω δει κάπου στο λαό. Νομίζω ότι σε μια ερώτηση ή κάπου αλλού. Γι' αυτό όταν περνάμε μέσα από την διαδικασία και την διαδικασία του άγχους, δεν γινόμαστε ούτε σοφότεροι ούτε καλύτεροι. Γινόμαστε λιγότερο βλάκες. Γινόμαστε πιο έξυπνοι, είπα λιγότερο βλάκες. Γιατί θα την ξαναπατήσουμε. Αλλά όταν θα την ξαναπατήσουμε θα είμαστε λιγότερο βλάκες.
Εδώ θα θέλω να τελειώσω. Νομίζω ότι είναι αρκετά.